one thing. Ζήτησαν, είπαμε, θέλουν τον καναπέ τους τα παιδιά. Καναπέ ζητήσανε. Καναπέ φέραμε. Τέλος τώρα. Τι να λέμε εδώ. Είναι καλή εντάξει, είναι όλα οκ. Είναι πέρυσι, είμαστε ξυλαράκια, είμαστε εντάξει, άνετοι. Είμαστε μια χαρά, ευχαριστώ. Μπράβο, ρε παιδιά. Λοιπόν, σας βλέπω, κοιτάξτε, πάντα είστε έτσι εγκρατείς. Αλλά σήμερα είστε και αγχωμένοι για την πρεμιέρα. Όχι. Νομίζω, εγώ τουλάχιστον. Ναι, μια χαρά. Μια χαρά, είμαστε σίγουροι. Ισχύει. Ναι. Έχουμε δει τι έχουμε κάνει. Mm-hmm. Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσει το MasterChef και θα παίξουν 3 επεισόδια. Από ό,τι μας είπε ο Γιώργος το πρωί, γιατί δείξαμε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από ό,τι μπορούσαμε, επεισόδιο. Ό,τι μας δώσανε. Θα δούμε τις οντισιόν της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Θέλω να μας πείτε, ο καθένας ξεχωριστά βεβαίως, ποιες είναι οι εμπειρίες σας από το πρώτο αυτό κομμάτι. Ήρθαν ακόμα πιο προετοιμασμένοι οι άνθρωποι για να μαγειρέψουν, υποψιασμένοι και γενικότερα. Είχατε διάφορα πρόβλημα που μπορεί να συνέβησαν, Σωτήρη. Θα πω το εξής. Νομίζω, η δική μου άποψη είναι αυτή, ότι δοκιμάσαμε πολύ καλά πράγματα γενικά, δηλαδή μαγειρικά, ήταν ανεβασμένο το επίπεδο και συναντήσαμε και άτομα που δεν ήταν τόσο, ας το πούμε, διαβασμένοι τηλεοπτικά, δηλαδή... ναι, πολλοί υποψήφοι γνωρίζαν το MasterChef, αλλά δεν είχαν δει και όλες τις σεζόν 2-3 φορές να ξέρουν και τις δοκιμασίες. Ενδιαφέρον και αυτό. Ναι. Οπότε αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό είναι θετικό στο τελικό αποτέλεσμα. Όταν περνούσαν, τώρα πια σας βλέπουν, ρε παιδί μου, είστε μία τριάδα, αγία τριάδα, εν πάση περιπτώσει. Είστε διάσημοι παντού. Σας φοβούνται περισσότερο ή έχουν, σας βλέπουν και είναι κρατημένοι, ή είναι εξαιτίας αυτής της σχέσης που έχετε αναπτύξει με το κοινό ακόμα πιο ελεύθερη απέναντί σας? Ανάλογα το χαρακτήρα. Όποιον θέλετε. Ναι. Εγώ νομίζω το εξής, ότι εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε και έχει, νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο αυτός που έρχεται πρώτη φορά σε μία οντισιόν και έρχεται και αντιμέτωπος με κάτι που δεν μπορεί να φανταστεί. Δηλαδή με κάμερες, με τόσο κόσμο γύρω-γύρω, με ένα πολύ καινούριο περιβάλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο εμείς να τον χαλαρώνουμε πριν μπει να μαγειρέψει, για να μπορεί να αποβάλει όλο το άγχος, ναι, και να δώσει όλο το βάρος στη μαγειρική και σε αυτό που έχει έρθει να κάνει εκεί. Αφού μαγειρέψει και τελειώσει, μετά, ανάλογα και με το αποτέλεσμα, ξεκινάει η κριτική. Η δουλίτσα. Όχι, η δουλίτσα δεν είναι. Η δουλίτσα σας εννοώ. Α, ναι. Είναι έτσι κριτική. Αλλά δεν νομίζω ότι μας αντιμετωπίζει κάποιος με φόβο. Με δέος ίσως. Εντάξει, ίσως μπορεί να έρχεται με φόρα και να χάνει λίγο από αυτή τη φόρα. Αλλά μέχρι εκεί δεν είναι ότι θα χάσει και τα λόγια του, δεν θα μπορεί να μαγειρέψει. Σπάνια δηλαδή να συνέβη. Όχι. Πέρσι υπήρξε η μία και μοναδική Σπυριδούλα, η οποία δήλωσε πριν αρχίσει να μαγειρεύει ότι εγώ θα είμαι η πρώτη Ελληνίδα MasterChef. Στον τελικό είπε είμαι τουλάχιστον η πρώτη Ελληνίδα φιναλίστ και είχε δίκιο. Και είναι τίτλος που τον ακολουθεί και, συνέχεια. Τον κέρδισε με την αξία της. Φέτος έχουμε περισσότερες γυναίκες. Από το πόσο από που είδαμε, είδαμε πολλές γυναίκες ευτυχώς. Mm-hmm. Και ένα πουλάκι είπε ότι έχουμε και Έλληνες του εξωτερικού. Για πες πάνω. Πάνω. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι σίγουρα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες για φέτος. Στην ερώτηση λίγο την προηγούμενη, πολλοί λένε ότι από την τηλεόραση φαίνεται πολύ πιο εύκολο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, όσο και να τους χαλαρώσει ο Σωτήρης ή ο Λεωνίδας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, οπότε υπάρχει ένα έξτρα άγχος και μια έξτρα, έτσι ας το πούμε, αυτό που γίνεται εκεί πέρα να μαγειρεύουν καλά, ανησυχία, ναι. Τώρα, ναι, έχουμε νομίζω πολλές διαφορετικές προσωπικότητες που έρχονται από όλη την Ελλάδα, ίσως και από το εξωτερικό. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω καν αν επιτρέπετε ερώτηση. Άμα δεν επιτρέπετε, κόψτε τι μου εσείς από μόνοι σας. Θα πέσει μαύρο, δεν είναι. Άμα χρειαστεί. Έχετε, από αυτούς που έχετε δει μέχρι τώρα, έχετε δει κάποια αποκάλυψη μπροστά σας για την οποία, να παλιοτραβηχτείτε?
να μαλώσετε. Εμείς μεταξύ μας. Μεταξύ σας, ποιος το... ξέρεις. Θέλοντας να τον, να τον εντάξει στην ομάδα του, ναι, εν δυνάμει, έχετε δει ένα παίκτη. Πολλά επίπεδα η ερώτηση, έχει πολλά επίπεδα. Ωραία, θα το απλοποιήσουμε. Θα το κάνουμε πιο απλά. Στην οντισιόν, ναι. Να δείτε κάποιον να πείτε, τι είναι αυτό το πράγμα. Ή αυτή είναι... Καταπληκτικό, τι ταλέντο. Για αρκετούς το είπαμε αυτό. Για αρκετούς το είπατε. Νομίζω ότι φέτος το πολύ θετικό είναι ότι... Αφού ξεκινήσουμε, αν μας ρωτήσει κάποιος να του πούμε την τελική τριάδα, εγώ προσωπικά αδυνατώ να την προβλέψω. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός είναι σε τέτοιο επίπεδο, από θέμα μαγειρικής, είναι τόσο υψηλά, που εγώ αδυνατώ. Δηλαδή και τώρα που συζητάμε, έχοντας προχωρήσει λίγο εμείς, αδυνατό να φτιάξω την τελική τριάδα. Πέρσι είδαμε ότι σε γενικές γραμμές, από όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, δεν είχατε στις οντισιόν πάντα μιλάω, στις οντισιόν πάντα αναφέρομαι, δεν είχατε πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσά σας. Υπήρξανε φορές που διαφωνήσατε. Δηλαδή, ναι. Υπήρξανε φορές που διαφωνήσατε, αλλά ήταν πολύ λιγότερες. Αυτό ισχύει και φέτος ή φέτος έχει διαφοροποιηθεί κάπως αυτό. Έχετε μεγαλύτερες δηλαδή διαφορές φέτος. Αδιαφωνείτε πιο συχνά. Υπάρχουν σημεία στα οποία διαφωνούμε. Και εγώ με τον Πάνο, εγώ με τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας με τον Πάνο. Δεν συμφωνούμε σε όλα. Βέβαια γνωρίζουμε ένας τον άλλον πολύ καλύτερα πλέον. Γνωριζόμαστε καιρό. Τώρα αν με ρωτάς αν έχουμε διαφωνήσει στις οντισιόν, πάλι νομίζω ότι είναι πολύ, έχει πολύ, διάφορα επίπεδα η ερώτηση. Γιατί νομίζω ότι στο τέλος θέλει να καταλήξει κατά ένα στο. Άρα έχετε ομάδες για να έχετε. Εγώ δεν θα απαντήσω. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Ούτε καν το είπε νόηση. Αυτό σε παρακαλώ. Το μόνο που θα πω είναι ότι υπάρχουν καινούργια στοιχεία στη ροή του παιχνιδιού. Α, κι άλλο. Ωραία. Οπότε δεν μπορούμε να μάθουμε κάτι το ίδιο θα ήταν. Ωραία. Όμως, έχει τύχει, ας πούμε, να κοπεί κάποιος έτσι στο παρατσάκ και αυτό, όταν έχει τελειώσει το γύρισμα, να είναι λόγος διαφωνίας μεταξύ σας όταν πηγαίνετε να φάτε, ρε παιδί μου, να ξεκουραστείτε. Ότι γιατί εγώ πίστευα ότι θα πρέπει να το έχεις κάνει έτσι ή εκείνος έπρεπε να έχει περάσει, γιατί τέτοια πράγματα σε απασχολούν μετά. Ναι, γιατί ο άλλος έχει έρθει, το έχει σκεφτεί, δεν ξέρω καν από πότε έχει κάνει την αίτηση και ελπίζει σε κάτι. Λέω ένα παράδειγμα, και μπορεί για λίγο να μην πάρει την ποδιά. Και εμείς δεν το παίρνουμε χαλαρά. Δηλαδή, και εμείς αφού τελειώσει, λέει, σκεφτόμαστε, λέμε, εσύ μήπως αυτό το όντως ήταν έτσι, γιατί διαφώνησες. Αλλά εντάξει, έτσι είναι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Να ρωτήσω δηλαδή, κάτι. Κάποιοι θα περάσουν, θα πάρουν την ποδιά για λίγο, κάποιοι θα την χάσουν για λίγο, κάποιοι θα την πάρουν καθαρά. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στο διαγωνισμό. Οι πιο πολλές αστοχίες, ας το πούμε έτσι, που έχουν γίνει, υπάρχει περίπτωση να οφείλεται περισσότερο στο άγχος το ότι συμμετέχουν σε ένα τελειοπτικό προϊόν ή όντως σε μια έλλειψη γνώσεων. Να σου πω, ναι. Τι πιστεύω εγώ και μετά από και τα παιδιά. Ναι. Νομίζω ότι είναι από έλλειψη προετοιμασίας. Μάλιστα. Εγώ αυτό που... Ναι. Γιατί δηλαδή... σκεφτόμουν αυτό που είπατε πριν. Μπορεί να συμβεί και αυτό που λες, ναι. Αλλά για μένα κατά κύριο λόγο οφείλεται σε έλλειψη προετοιμασίας ή στο γεγονός ότι δεν έχεις ζυγίσει πολύ σωστά τα πράγματα, το παίρνεις λίγο χαλαρά, τηλεόραση είναι. Εντάξει, θα πάω εκεί, δεν μπορεί, θα με βοηθήσουν, δεν μπορώ να μην βγάλω πιάτο. Αλλά δεν είναι έτσι. Εμείς περιμένουμε κάποια πράγματα και απορούμε πολλές φορές όταν συναντάμε αυτή την έλλειψη. Πάντως, η απάντηση, η πιο συχνή απάντηση που ακούμε στην ερώτηση που συνήθως κάνει ο Σωτήρης, πόσες φορές προετοίμασες το πιάτο πριν έρθεις εδώ, που μια φυσιολογική απάντηση ήταν πάρα πολλές φορές 100. Για να το τελειοποιήσω κτλ. 100, 200. Η πιο συχνή απάντηση που ακούμε είναι πρώτη φορά το κάνω. Έλα, ρε. Αυτό είναι η πιο συχνή. Και πώς η αντίθετη είναι. Περίπτωση του το έχω προβάρει πάρα πολλές φορές για να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές έχει οδηγήσει και σε ποδιά. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ ενδιαφέρον, γιατί όντως είναι περίεργο να πει κάποιος πρώτη φορά το κάνω. Δηλαδή, περιμένεις ότι επειδή το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, θα πρέπει να είναι πολύ καλά. Πρέπει να πας προετοιμασμένος, να έχεις φτιάξει το πιάτο αρκετές φορές, να το έχεις τελειοποιήσει, να έχεις μετρήσει τους χρόνους σου, γιατί πολλοί παίχτες ξεκινούν να κάνουν κάτι και υπάρχει περίπτωση να μην προλάβουν στον χρόνο να ολοκληρώσουν. Φυσιολογικό να με το κάνεις πρώτη φορά, Παναγία μου.
Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να πας σε μια οντισιόν κάνοντας κάτι για πρώτη φορά εκείνη την ώρα. Ή δηλαδή, για οτιδήποτε, σε μια οντισιόν για να πάρεις μια θέση. Για οτιδήποτε, ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Πόσο μάλλον τώρα για κάτι δημιουργικό που δεν μπορείς να το, δεν το ελέγχεις αν δεν το έχεις κάνει. Πολλοί έχουν θέσει πολύ ψηλά τον πύχη για αυτούς. Οπότε υπάρχει περίπτωση να έχουν πέσει έξω ως προς τις δυνάμεις τους. Μάλιστα. Και το αποτέλεσμα το τελικό. Σωστό είναι και αυτό που λες, βέβαια. Εμείς τώρα, να σας πω την αλήθεια, περιμένουμε πραγματικά με πολύ μεγάλη αγωνία να πάει 9 η ώρα το βράδυ. Εσείς μπορεί να το έχετε κάνει, αλλά και εμείς περιμένουμε να το δούμε. Πόσο καιρό. Είναι αλήθεια κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Εμείς περιμένουμε πολύ. Εντάξει. Είναι, θα το δείτε, είναι διαφορετικό. Δεν... παρέα θα το δούμε όλοι. Θα το δείτε, παρέα. Παρέα θα δούμε την πρεμιέρα, το κάνουμε πάντα. Και για μας είναι αυτό, γιατί περιμένουμε και την αντίδραση του κόσμου. Γιατί για τον κόσμο το γίνεται όλο αυτό. Σε ποιανό το σπίτι θα βρεθείτε? Όχι, όχι, όχι. Το βλέπουμε στο πλατό με όλη την παραγωγή μας. Το βλέπουμε όλοι μας. Το βλέπουμε όλοι παρέα. Σουαρέ... Πολύ ωραίο αυτό. Μεγάλο. Ακόμα καλύτερα. Το βλέπουμε παρέα. Καλή επιτυχία, καλή αρχή. Καλή επιτυχία, καλή αρχή. Είναι δεδομένη, αλλά θέλουμε να εκπροσωπώντας, ας πούμε, και όλους αυτούς που δεν σας βλέπουν από κοντά, πραγματικά να σας δώσουμε την πολύ αγάπη, την οποία μέσα από σας παίρνουμε κι εμείς. Και εμείς έχουμε μάθει να μαγειρεύουμε λίγο καλύτερα και να καταλαβαίνουμε όλη τη φιλοσοφία της μαγειρικής περισσότερο στην καθημερινότητά μας, κάτι που θεωρώ προσωπικά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας κάνω εγώ ένα ρου. Τρελαθείτε. Θα τρελαθείτε στην πραγματικότητα, αυτό εννοεί. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, τον Σωτήρη Κοντιζά, τον Πάνο Ιωαννίδη και τον Λωρίδα Κουτσόπουλο. Στις αγαπημένες μας δικές του MasterChef που είναι εδώ. Καλή πρεμιέρα σε εσάς, καλή πρεμιέρα στο MasterChef, καλή πρεμιέρα σε όλους μας, καλή πρεμιέρα στο Star, γιατί σήμερα είναι πραγματικά μια πάρα πάρα πολύ ωραία μέρα. Εμείς θα είμαστε πάλι φυσικά αύριο εδώ με όλα αυτά που έχουν γίνει σήμερα το βράδυ. Θα δείτε σήμερα, αλλά από αυτά που δεν θα έχετε δει, γιατί θα είναι τα... Έχουμε κάποιους κατασκόπους. Παλκόμ, να καταλαβαίνετε. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο Star και ακολουθεί η εκπομπή Ρύθμι της Ζήνα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί λοιπόν αύριο Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε γεροί, δυνατοί και πάνω απ' όλα την απόλαυση ψύχρεμοι με χιούμορ και όπου απαιτείτε μια απόσταση και καθαρότερο μυαλό ή για να μην φτάνετε τον άλλον. Διαλέξτε. Με υγεία και πάρα πολύ αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και να ξέρετε ότι σας αγαπάμε το ίδιο και ακόμα περισσότερο. Τα λέμε αύριο. Bye, yeah. We'll be right back.